άποψή μου είναι ότι ήρθα εδώ στην Πτολεμαΐδα να ακούσω από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο τα αιτήματα που υπάρχουν. Και σήμερα αιτήματα υπάρχουν πολλά. Όπως υπάρχει κρίση, όπως χρηματοδοτούνται οι δήμοι και έχουν μείνει στη μέση όλα τα έργα. Τώρα για τα γενικότερα προβλήματα της χώρας. Ο Τσίπρας στη συνάντηση που τον είδα προ 3-4 ημερών ήταν πολύ πιο όριμος και στο θέμα της απλής αναλογικής με ευχαρίστησε που θέλει να καταργήσει τον πόνους και θέλει να δώσει ψήφο στα ηλικίες 17 ετών. Αυτό είναι μία πρόοδος. Και σε άλλα κράτη από τα 16 έχουν ψήφο. Και εγώ τους νέους τους εμπιστεύομαι γενικώς. Δεν είμαι από αυτούς που αρνούνται ψήφο και γνώμη στους νέους. Τώρα ως κυβέρνηση έχουν κάνει λάθη. Αλλά και το ότι θέλει να καταργήσει τον πόνους σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται ότι γυρίζουμε σελίδα και από τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πάμε στις πολυκομματικές κυβερνήσεις. Στήριζα όχι τώρα, στήριζα εδώ και 30 χρόνια. Εγώ έμεινα έξω από τη Βουλή επί 35 χρόνια υποστηρίζοντας κυβερνήσεις συνασπισμού. Ήμουν κατά των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων. Το 3% δεν μπαίνει μόνο για τους μουσουλμάνους. Δεν μπαίνει για άλλο λόγο. Και ο Τσίπρας πιστεύω θα το καταργούσε το 3% αν δεν υπήρχε κίνδυνος να αναμειχθούν στα εσωτερικά μας οι Τούρκοι με ίδιο κόμμα, με δικό τους κόμμα. Το ενδεχόμενο των εκλογών, έκτακτων προώρων εκλογών, πόσο ρωτώ το βλέπετε? Κοιτάξτε, να κάνουμε τον εκλογικό νόμο, να πετύχουμε το 200 ώστε να ισχύσει αμέσως, να προχωρήσει και στη συμφωνία ο Τσίπρος με τους Ευρωπαίους, να μην αφήσουμε στη μέση τη συμφωνία. Και εγώ τις εκλογές τις βλέπω εκεί από τον Νοέμβριο μέχρι τον Γενάρη του 2017. Πιστεύω ναι, αν ψηφίσει ο Τσίπρας, ο Καμένος, εμείς η Ένωση Κεντρών, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ βγαίνουμε. Ωραία, σε ό,τι αφορά την περιοχή εδώ και τα ενεργειακά, έχετε εικόνα, έχετε άποψη? Θα δούμε το θέμα με συνενετικά. Να μην χάνουν τις δουλειές τους ο κόσμος με τέτοιο πνεύμα, αλλά να ελευθερωθεί και η αγορά ενέργειας. Πώς θα γίνει το ένα να μην συγκρουστεί με το άλλο, είναι δυνατόν. Όποιοι μπουν στην αγορά ενέργειας να δεσμευτούν ότι για 20-30 χρόνια δεν θα πωλήσουν εργαζομένους. Είναι. Ο Δήμος έχει 47.000 καλύτερα. Αγγίζουμε τις 50.000. Σε πληθυσμό είμαστε ο δεύτερος Δήμος στη Δυτική Μακεδονία. Είναι πολύ μεγαλύτερος και από τα Δραγωνά και από τα Καρδιά του Καστοριά και από τη Φλόρινα. Η Κοζάνη είναι ο πρώτος Δήμος και ο δεύτερος εμείς. Και επίσης γνωρίζουμε ότι στη δυναμική ανάπτυξη είμαστε ο πρώτος Δήμος. Ήμασταν για πολλά χρόνια το κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα έχουμε προβλήματα και δυστυχώς επειδή ξεκίνησε η εξόδους του Λιονίτα από την περιοχή μας, εμείς πληρώσαμε όλα τα αρνητικά, στο μεγαλύτερο βαθμό. Υποδέχτηκα τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, έναν άνθρωπο που είναι το παράδειγμα της υπομονής και της επιμονής στην πολιτική. Και του εξέδεσα τα ζητήματα του Δήμου αφού περιέγραψα το προφίλ του Δήμου μας. Εξέδεσα τα προβλήματα τα οποία είναι κυρίως σχέση με τη ΔΕΗ και τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς επίσης και τις συνεχόμενες μνημονιακές πολιτικές οι οποίες συνεχώς καταργούν υπηρεσίες στην περιοχή μας. Λέγοντάς του ότι ο Δήμος Ευρωδέας είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό στη Δυτική Μακεδονία και ο πρώτος σε δυναμική και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η Πτολεμαΐδα σαν έδρα περιφερειακής ενότητας και όχι σαν ένας περιφερειακός Δήμος. Επίσης, ανέπτυξα τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής μας και ζητήσαμε τη βοήθεια και τη συμπαράσταση στα μεγάλα σχέδια της περιοχής και από την Ένωση Κεντρών.